την ώρα που σχολεία, φροντιστήρια και καπί βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, δομές όπως τα κηφία εξακολουθούν να είναι ανοιχτές. Η έλλειψη μέρημνα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό έχει προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των εργαζομένων και όχι μόνο, που διευκρινίζουν ότι αν στα καπί υπάρχει μία φορά φόβος, στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων υπάρχει βεβαιότητα ότι αν προκύψει κρούσμα, οι υπερήλικες που εξυπηρετούνται θεωρείται ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Εδώ έρχονται άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν βοήθεια και δεν μπορούν να το εξυπηρετηθούν και είναι μοναχικά άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και οι οποίοι είναι ηλικίες, φανταστείτε, οι μικροί μας είναι 80, 82, 85, οι μεγάλοι μας είναι 97, 98, 95 και όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ ευαίσθητη ομάδα, ευάλωτη ομάδα, δηλαδή σε ένα κηφί αν ασθενήσει κάποιος ηλικιωμένος και ασθενήσουν και οι υπόλοιποι, δεν έχουν ελπίδα επιβίωσης, τόσο απλά ας πούμε. Τα κηφί εξυπηρετούν μη αυτοεξυπηρετούμενο συνήθως υπερήλικες, ενώ οι ηλικιακές ομάδες που φροντίζουν είναι συνήθως άνω των 80 ετών. Γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό με δεδομένο ότι η πιο πιθανή αιτία για την μη ένταξή τους στα μέτρα είναι ή η άγνοια ή η παράληψη. Κανονικά λειτουργεί όλες αυτές τις ημέρες και στο Δήμο Ρεθύμνου το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ωστόσο, από την περασμένη Δευτέρα, αυτή εδώ την πύλη περνούν μόνο οι πιο θαραλέοι ηλικιωμένοι. Ναι, έχουμε ενημερώσει για όλα τα μέτρα. Παίρνουμε φυσικά, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας πρόληψης, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε τη λειτουργία του, γιατί εξαρτάται από την ενημέρωση που θα έχουμε από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια. Δεν υπάρχει πολιτική για την τέταρτη ηλικία. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτική. Δηλαδή υπάρχουν τα γεροκομεία, τα ιδρύματα. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όχι ιδρύματα. Και αυτή τη στιγμή η τέταρτη ηλικία δεν έχει τι να γίνει, δεν έχουν τι να γίνει. Προφανώς και αυτά πρέπει να περιληφθούν και μάλιστα αυτά, αν θέλετε, περιλαμβάνουν και περισσότερες ώρες συγχρονισμού των ανθρώπων που έρχονται και φιλοξενούνται σε αυτά, άρα κατά ένα παραπάνω λόγο. Απλώς ενδεχομένως από παράληψη, ας πούμε, δεν αναφέρθηκε. Στην Ελλάδα λειτουργούν 75 κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ στην Κρήτη 16. Φιλοξενούν από 25 άτομα maximum, άρα στην Κρήτη 400 άτομα που δυνητικά εξακολουθούν να πηγαίνουν στις δομές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάρα πολύ μας ανησυχεί και βεβαίως ήρθαμε σε επαφή από τη Δευτέρα το πρωί. Ήρθα σε επαφή με το Υπουργείο, τους έκανα γνωστό το θέμα. Μου είπαν ναι, θα το δούμε. Έχει μια νομική δυσκολία ομολογουμένως. Διότι εμπλέκονται, επειδή είμαστε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εμπλέκονται τρία υπουργεία, το Υγείας, το Εσωτερικών και το Εργασίας. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο άμεσα τα ανακλαστικά της πολιτείας. Η πρόεδρος εργαζομένων στα ΚΙΦΗ περιέγραψε με ανησυχία την κατάσταση και ότι είναι σε άμεση επαφή με υπουργεία, προκειμένου να υπάρξει μέρημνα και να μην απειληθεί κάποια δυσάρεστη εξέλιξη που θα σήμανε κίνδυνο συνολικά για τη δημόσια υγεία.